ο αρχισυντάκτης μας, ο κύριος Στομάκος, έχει διάφορες ανησυχίες. Μάλιστα. Είναι σοβαρή αυτή η ανησυχία, πρέπει να σου πω. Η τελευταία του ανησυχία έχει να κάνει με έναν δήμαρχο στην Αυστραλία. Ναι. Δεν ξέρω, θα πάει διακοπές ο Στομάκος στην Αυστραλία, δεν έχω καταλάβει. Ο οποίος θέλει σίγουρα σκοπό να πάει. Θέλει να απαγορεύσει τις προκλητικές εμφανίσεις στην παραλία. Πάμε να βρούμε έναν φίλο μας από τα παλιά. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Είναι ο κύριος Βασίλης Παπαστεριάδης. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Γεια σας, κύριε Παπαστεριάδη. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα από την καλοκαιρινή Μελβούρνη αυτή τη στιγμή. Τι είδους απαγόρευση είναι αυτή τώρα που ανακοινώνεται? Δεν είναι μια απαγόρευση από τον Δήμαρχο. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ένας πολίτης και ένας πολίτης που έχει κερδίσει και επίσης... Τι απαγορεύεται, δείχνει ο άνθρωπος. Προσπαθεί να απαγορεύσει το string bikini. Ναι. Διότι δεν αισθάνεται όμορφα όταν περπατάει στον δρόμο, ότι νομίζει ότι υποτιμούν τον εαυτό τους, ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας. Και έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο και τον είπε πρέπει να απαγορεύσουμε αυτό το string bikini. Ναι. Και το δέχτηκε ο Δήμαρχος. Δεν νομίζω θα το δεχτεί, διότι η απάντηση ήταν ότι υπήρχε πλήθος διαδηλωτών που συγκεντρωθήκαν στις παραλίες, φορέσαν όλοι τους το string bikini και αυτοί οι διαδηλώσεις δεν ήταν μόνο εδώ στην Αυστραλία, ήταν παγκοσμίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Όλοι βγήκαμε το string bikini, εγώ δεν βγήκα προσωπικά με το string bikini μου. Δεν ήθελα να φοβήσω τον κόσμο, αλλά σας λέω ότι υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι. Βγήκαν άλλοι κι άλλες. Άλλοι έκαναν το θέμα. Τώρα θέλω να σας πω, κύριε Παπαστεριάδη, επειδή είστε και φίλο, αυτό έτσι όπως το προφέρετε και όλα, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει viral τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος δεν φοράει string bikini, αυτό εννοείς? Όχι, ο τρόπος το προφέρετε, string bikini. Φράση, ναι. String bikini. Ναι. Δεν το κάνεις καλά. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ, δεν μπορώ. Στη Μελβούρνη βρίσκομαι. Εμείς, η λέξη στην Αυστραλία είναι J-string. Να είμαστε ακριβεί στην αγγλική λέξη. J-string bikini λέγεται. Τι είναι, πώς λέγεται, ακριβώς. Συγγνώμη. J-string. Δηλαδή η λέξη J και το string. Δηλαδή το string, όπως το λέμε στα ελληνικά και στα αγγλικά. J-string. J-string. Είδες, μαθαίνω και κάτι. Μισό λεπτό. Το λες όπως... Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιείτε όπως ο Τσίπρας όταν γύρισε από τον Τραμπ. J-string. Άστο ρε Γιάννη, δεν θα σου φύγει το σαγόνι. Να το πω ελληνικά να τελειώνουμε. Όχι, ελληνικά να τελειώνουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαστεριάδη, ευχάριστα μας είπατε. Καμιά βόλτα στην Ελλάδα, πότε θα έρθετε να σας δούμε από κοντά? Ευχόμαστε τον Απρίλιο να είμαστε δίπλα σας, έτσι να τα πούμε όταν ανοίξει και λίγο καιρός εκεί. Φαντάζομαι ότι γενικά έχει ανοίξει, δηλαδή δεν έχει κάνει καθόλου χειμώνα. Τίποτα. Ελάτε με το καλό να τα πούμε και εδώ κοντά. Γεια σας, κύριε Παπαστεριάδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλημέρα. Από το Μάκο δεν θα υπάρχει πρόβλημα, πήγαινε κανονικά θα είναι. Λοιπόν.